καταφέραμε να την κάνουμε παράσταση πραγματικά στο σόι μας, στην οικογένειά μας, εδώ πέρα μαζί με τα παιδιά. Πρώτα απ' όλα ένα τεράστιο ευχαριστώ στους γονείς. Παρόλο που είναι ένα φεστιβάλ για τα παιδιά, θέλω όλοι σας να δώσετε ένα πολύ το πιο εγκάλιο και το πιο ζεστό χειροκρότημα σε αυτούς τους γονείς αυτών των παιδιών, γιατί πραγματικά στήριξαν και αγκάλιασαν την παιδινή μας προσπάθεια. Ξεπέρασε κάθε προσδοκία και κάθε φαντασία η προσφορά τους και θα ήθελα να τους χειροκροτήσετε όλοι μας. Γιατί πίσω από κάτω παιδί είστε ένας γονιός, δεν έρχονται τα παιδιά, μόνο που σας ειταφέρετε. Πέρα από τους γονείς των παιδιών της παράστασης αυτής, ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όλους τους γονείς που φέτος παρέλασαν πραγματικά κάθε εβδομάδα τόσες φορές από τα μουσικά εργαστήρια. Ήταν μια υπέροχη χρονιά, γεμάτη συγκινήσεις, γεμάτη χαρές, γεμάτη δημιουργία και πάρα πολύ αγάπη όπως θα βλέπετε και από τις φωτογραφίες. Είναι φωτογραφίες από όλη τη χρονιά μας αυτή. Ήταν πραγματικά μια πάρα πολύ δημιουργική και γεμάτη χρονιά. Εφαρμόσαμε φέτος για πρώτη φορά ένα διαφορετικό πρόγραμμα και το θέμα της παράστασης. Ξέρετε, όλοι σας έχετε έτσι να παρακολουθήσετε την Ειρήνη του Αριστοφάνη. Μας απασχόλησε όλη την χρονιά. Αναλύσαμε το θέμα μέσα από φιλοσοφικά εργαστήρια, μέσα από εικαστικά εργαστήρια, μέσα από τα μουσικά εργαστήρια, από τα επιστημονικά εργαστήρια. Και πραγματικά τα παιδιά βίωσαν με όλους αυτούς τους τρόπους την έννοια της ειρήνης και του πολέμου, αλλά πάνω απ' όλα της ειρήνης. Το μήνυμα ήταν η ειρήνη. Ένα τεράστιο επίσης ευχαριστώ και δεν θέλω ακόμα ένα πολύ μεγάλο χειροκρότημα για όλους όσους ήρθαν και κάνανε αυτά τα εργαστήρια κατά τη διάρκεια της χρονιάς και πολύ περισσότερο κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ αυτής της εβδομάδας. Από τις πούμε δεν είμαστε έτσι, είναι πολύ δραστήρια. Πραγματικά είναι τόσο πολλά τα ονόματα, γι' αυτό λέω ένα γενικό ευχαριστώ σε όλους και τι να σας πω, σας έχω όλους μέσα στην καρδιά μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και αφού η Ελλάδα είναι συνάδελφη από τους πολυπομισιακούς πολέμους, όπου ενωμένοι καταφέρατε να καταπολεμήσετε
εδώ, στον αναγκυρισμένο πλέον χώρο του Συμπανακατήλια Εργαστηρίων. Οπότε όσοι ενδιαφέρεται μπορείτε μετά να ρωτήσετε με κάποιες περισσότερες ερωτήσεις. Τώρα, είστε έτοιμοι? Yeah.
στη συνθήκη να κάνετε. Όμως εσείς να πολεμάτε προτιμούσατε. Έτσι λίγο σπαρτιάτες με νικούσαν, πόναζαν. Μα τους δυο μας θεούς ήρθε η ώρα να τα πληρώσουμε οι Αθηναίοι. Αν πάλι ερχόταν η επιτυχία στους Αθηναίους και οι σπαρτιάτες να ζητούσαν ειρήνη, εσείς λέγατε χακίποτε. Ζητούν να μας τις σκάσουν. Ναι, μα την Αθηνά να μην δεχτούμε. Ναι, μα το Δία, μια και έχουμε την Πύλο, θα έρθει ξανά και πόλεμο διαλέγατε. Η αλήθεια είναι ότι έχει την τόπο μας την Πούλα αυτή η κουβέντα. Γι' αυτό και εγώ δεν ξέρω αν πια ποτέ σας δείτε την ειρήνη. Πού έχει πάει? Σε μια βαθιά σπηλιά την έχει κλείσει ο πόλεμος. Σε ποια? Σε αυτήν εκεί κάτω και βλέπεις πώς τις μάζεψε από πάνω πέτρες ώστε ποτέ να μην την βρείτε. Οχού! Χαίρε βάθος αμέχρητο! Και τώρα, για μας τι ετοιμάζει, πες μου! Δεν ξέρω, πάντως χθες βράδυ έπασε σπίτι του ένα και τι θα το κάνει το γουδί, μου λες! Θα κοπανίσει εκεί μέσα όλες τις πόλεις! Φοβάμαι, γιατί μου φαίνεται πως βγαίνει! Ακούγεται κρότος από πέρα! Thank you.